Στο δικαστικό ρεπορτάζ, στην πόρτα του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου, πέρασε σήμερα ο 49χρονος ψευτογιατρός που υποσχόταν ίαση σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με βαριές νοσήσεις, ο οποίος κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες. Μαζί με τον ψευτογιατρό δικάζονται 16 ακόμη άτομα ως συνεργοί. Η ώρα της απολογίας έφτασε. Ο 49χρονος ψευτογιατρός που υποσχόταν ίαση σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με βαριές νοσήσεις, περνάει την πόρτα του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου. Ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κανέναν ότι θα γίνει καλά από τα βότανα όταν έχει ανίατη ασθένεια. Πιστεύω ότι για κάθε αρρώστια υπάρχει ένα βότανο. Αυτό το πιστεύω. Δεν απολογούμε ενώπιον σας, εξομολογούμε. Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την απολογία του ο ψευτογιατρός, γνωστός και ως Dr. Kondos, 7 μήνες μετά την έναρξη της ακροματικής διαδικασίας, ο οποίος κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες. Δεν θα πω ότι είμαι άγιος, αλλά σίγουρα δεν είμαι δολοφόνος. Γεννήθηκα σε μια πολύ χριστιανική οικογένεια. Μεγάλωσα σε μια εκκλησία, μάθαινα ψαλτική. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Ποτέ, μα ποτέ δεν έχω πει σε κανένα που πάσχει από ανίατη ασθένεια ότι τα βότανα θα τον θεραπεύσουν. Ο ίδιος δήλωνε βοτανολόγος, απέρριπτε την σύγχρονη ιατρική και πουλούσε ψεύτικες ελπίδες σε απεγνωσμένους ασθενείς με όχημα την πίστη τους. Ποια η άποψή σας για την ιατρική και τις χημειοθεραπείες? Ο κάθε ασθενής έχει το αυτεξούσιο να ακολουθεί ό,τι θέλει. Σαν βοτανολόγος δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αμοιβή παίρνατε? Για όσα ραντεβού έκανα δεν έπαιρνα αμοιβή. Ο καθένας πλήρωνε το κόστος των σκευασμάτων. Όσοι δεν είχαν χρήματα τα έδινα δωρεάν. Ποτέ δεν ξέφυγα από το 10%. Το κίνητρό σας? Η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Πρώτα έδινα το βιβλιαράκι με τους χαιρετισμούς. Μετά έδινα τα βότανα. Με τι ιδιότητα το κάνατε αυτό? Η βοτανολογία. Μαζί με τον ψευτογιατρό δικάζονται ακόμη 16 άτομα ως συνεργοί, οι απολογίες των οποίων θα δοθούν στις επόμενες συνεδριάσεις. Συνδέσεις τώρα με τη Μαρία Δουρουδή στο εφετείο για να δούμε τα νεότερα από την εξέλιξη της ακροματικής διαδικασίας. Μαρία. Δεν είμαι άγιος, αλλά σίγουρα δεν είμαι δολοφόνος, έτσι είπε στην απολογία του ο Dr. Kondos. 8 σχεδόν μήνες μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, εμφανίστηκε ψυχρός και αμετανόητος Απόστολο. Επικαλέστηκε το θρησκευτικό συνέστημα. Όπως έλεγε πάντα τη φράση που ακούγαμε τόσο καιρό, μη φοβού, τη συμπλήρωσε ότι πάντα έλεγε μη φοβού, έχει πίστη στο Θεό, ότι μεγάλωσε μέσα σε μια θρησκευτική οικογένεια, ότι ήταν από μικρός μέσα στις εκκλησίες και στο ψαλτήρι. Να σου πω χαρακτηριστικά, όταν κάποια στιγμή η πρόεδρος τον ρώτησε, δεν σας προβλημάτισε όταν άρχισαν να πεθαίνουν οι ασθενείς σας? Απάντησε ότι 9 στους 10 ασθενείς πεθαίνουν πολύ γρήγορα σε μένα, έρχοντας στο τελικό στάδιο. Ήταν μαθηματικά σίγουρο ότι θα πεθάνουν. Προσπαθούσα να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και σε κάποιο άλλο σημείο της απολογίας του Απόστολε είπε ότι έλεγα ότι αν κάνει κάποιος χημειοθεραπεία, δεν πρέπει να κάνει βοτανοθεραπεία. Είναι ο άνθρωπος που 8 μήνες τώρα λοιπόν ακούγαμε μέσα στο μεικτό Ορκωτό δικαστήριο τα θύματα και τους συγγενείς θυμάτων να περιγράφουν πώς τους έπεισε να σταματάνε τις ακτινοβολίες και τις ακτινοθεραπείες και να ακολουθούν τη δική του θεραπεία με ματζούνια, έναντι βέβαια φυσικά έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ. Να σου πω τέλος, Απόστολε, ότι η απολογία του συνεχίζεται την 5η το πρωί. Μάλιστα. Θα δούμε τα νεότερα από εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Δουρουδή.